τέταρτο μέρος της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην Κρήτη TV. Είστε συντονισμένοι. Είναι η εκπομπή Κρήτη σήμερα. Μπάμπη Σαββίδης, Μέρη Καριωτάκη. Και σε αυτό εδώ το μέρος θα μιλήσουμε για την υγεία. Θα τη δούμε βεβαίως την υγεία από την πλευρά ενός άλλου κομματιού υγειονομικών. Εξαιρετικά σημαντικού κομματιού. Μιλώ για τα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς και τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στο κομμάτι αυτό. Και είναι πολλά και πολύ σημαντικά. Είχαμε μια απόφαση κάποια στιγμή που μας βοήθησε να σταματήσει αυτός ο κύκλος που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, τον προηγούμενο χρόνο ειδικά, και να ψάχνουμε φάρμακα και να μην μπορούμε να τα βρούμε. Μια απόφαση όμως που έρχεται τώρα να μας ξαναβγάλει στην κύρα, σας το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, με δεδομένο ότι αποφάσισε ο ΕΟΦ να συνεχίσει τις εξαγωγές, να ξαναρχίσει μάλλον, να άρει την απόφαση που είχε πάρθει για, για το απαγορευτικό στις εξαγωγές των φαρμάκων, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη λίστα φαρμάκων, περισσότερα από 100 φάρμακα, τα οποία είναι και πολύ σημαντικά, να είναι πάλι έτοιμα για εξαγωγή, και αυτό σημαίνει ότι θα τα ψάχνουν οι Έλληνες ασθενείς και δεν θα μπορούν να τα βρουν. Ο κύριος Ιωάννης Τσικανδυλάκης είναι εδώ μαζί μας. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. 135 φάρμακα, σωστά. 37 για την ακρίβεια, συν τα εμβόλια, τα παιδικά εμβόλια. Συν τα παιδικά εμβόλια. Τα παιδικά εμβόλια. Ακριβώς. Θα μπορούν να εξάγονται τα εμβόλια τα παιδικά. Ένα θέμα που το είχαμε κλείσει, θεωρούσαμε ότι είχε κλείσει εδώ και μια δεκαετία. Mm-hmm. Δυστυχώς πάλι το ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Και καταλαβαίνετε, ένας γονιός που έχει το παιδί του που πρέπει να τον εμβολιάσει με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, να ψάχνει όχι φαρμακείο-φαρμακείο, αλλά την άλλα που δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό, έτσι, γιατί το εμβόλιο θέλει ψυγείο. Έτσι. Θα έχουμε τεράστια προβλήματα, δυστυχώς. Αυτά τα 137 φάρμακα που λέτε, τι περιλαμβάνουν, είναι φάρμακα της καθημερινότητας, δηλαδή. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικά φάρμακα. Είναι αντιπηχτικά, διαβάζω τον κατάλογο. Uh-huh. Ινσουλίνες, αντιεπιληπτικά, αντιψυχωτικά, καρδιολογγικά, αναπνευστικά, οστεοπόρωση, κολλήρια για γλαύκωμα και αυτό που σας είπα, εμβόλια για παιδιά. Αυτό είναι το τελευταίο. Δεν είναι στα 137 τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι εκτός. Είναι πάρα πολύ. Και να ξέρετε κάτι, αυτή η απόφαση έγινε μετά από τρομερή πίεση που ασκήσαμε στον ΕΟΦ. Σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Συλλόγος και σαν τοπική σύλλογη, γιατί δεν θα βγάζουμε τους τοπικούς συλλόγους από τη μέση. Τι έγινε λοιπόν, ήρθαν και είδαν ότι πρέπει να γίνει κάτι. Θυμάστε τι τραβούσαμε και κάθε μια φορά το μήνα είμαστε εδώ πέρα, έτσι, και μιλούσαμε για αυτό το θέμα. Ησυχάσαμε λίγο αυτό το διάστημα, αν ξέρετε, είδατε. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα αντιβιωτικά, αλλά δεν φταίνουν οι εξαγωγές. Στα αντιβιωτικά είναι ένα άλλο θέμα. Τι φταίει εκεί στα αντιβιωτικά, μια και το άνοιξατε. Να σας πω. Δυστυχώς μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, και μας έχει πάρα πολύ επηρεάσει και ο κορονοϊός. Ένα 40% με λιγότερη ποσότητα παραγωγής πρώτης ύλης που γίνεται στην Κίνα και στην Ινδία δεν παράγεται πλέον και είναι θέμα κορονοϊού. Και επίσης στην Ουκρανία και στην Πολωνία παράγονται πάρα πολλά μπλίστερ, αυτά που βάζουμε τα χαπάκια μέσα. Ναι. Πάρα πολλά dispenser, αυτά που βγάζουν. Αυτά που είναι μέσα, οι ζελατίνες. Η ζελατίνη, αυτό παράγεται σε πολύ μεγάλη ποσότητα στην Ουκρανία. Το ενεργειακό λοιπόν γεωπόλεμο στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει μία μείωση της παραγωγής των φαρμάκων κατά 40%. Τι λέτε. Ακόμη τώρα. Και το πόμα που φτιάχνουμε, γιατί είναι ένα ειδικό πόμα, φτιάχνεται σε εργοστάσια που πάρα πολλά είναι σε αυτές τις ώρες. Ναι, ο πόλεμος μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και ο κορονοϊός. Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα. Έχουμε μία μείωση της παραγωγής ένα 40%. Αλλά λάβετε υπόψη σας κάτι. Ένα πολύ γνωστό αντιβιωτικό που το ξέρουμε όλα, παιδικό. Να πάμε εκεί, γιατί εκεί έχουμε τα πολλά προβλήματα. Uh-huh. Στην Ελλάδα έχει 2-30. Ναι. Στη Γερμανία έχει 17-30. Λέω ότι μέσα ανοιχτικές τώρα, δεν ξέρω, έτσι δεν είναι αυτό. Αυτή είναι πάντως η διαφορά. Η παραγωγός εταιρεία που παράγει 40% λιγότερα φάρμακα, πού θα το πάει πρώτα. Στο 17-30. Στην Γερμανία. Έτσι. Θα δώσει λοιπόν σε εμά που λένε στην πρέφα οι παππούδες μας, τα λιμά. Τα λιμά. Ακριβώς, αυτό παίρνουμε. Δύο κουτιά παίρνουμε από το κάθε αντιβιωτικό την εβδομάδα. Είναι χειμώνας. Με αυτή την κρίση που υπάρχει αυτή την ώρα με τις ιώσεις. Οι ιώσεις που δεν θέλουν και αντιβίωση. Υπάρχουν άλλες αρρώστιες παιδικές που θέλουν αντιβίωση. Και πρέπει να τα πάρουμε. Και γυρνάνε οι γονείς από φαρμακείο, παίρνουν οι παιδίατροι τα φαρμακεία. Καταρχήν το φαρμακείο του επιλογής του κάθε ενός από εμάς. Του κάθε ασθενή πελάτη στο φαρμακείο εννοώ. Και για να δει αν έχει πιο αντιβιωτικό, έχει να του γράψει. Δηλαδή, αν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Οι εταιρείες τώρα, από τη δική τους σκοπιά, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ναι, στη Γερμανία θα τα σμπρώξουν, δηλαδή, έτσι, στην αγορά για το. Τα λεφτά. Για τα λεφτά. Είναι πολύ απλό. Κάποια παρέμβαση μπορεί να υπάρχει από πλευράς κράτους, κάποιου θεσμικού φορέα. Ναι, η παρέμβαση, κύριε Σαββίδη, είναι μόνο μία. Από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εξομοίωση των τιμών.
όσο μπορεί να γίνει αυτό. Για να υπάρχει μια δίκαιη μοιρασία. Η εταιρεία είναι ιδιωτικός φορέας. Είναι και ενδοσκοπικός φορέας. Ξέρετε, το φάρμακο είναι το δεύτερο σε τζίρο προϊόν μετά τα όπλα στον κόσμο. Το καταλαβαίνετε λοιπόν. Γιατί λοιπόν η εταιρεία θα το δώσει στο 2,30 που δεν θα το δώσει 2,30, θα το δώσει 1,30. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Και να μην το δώσει στο 17,30 που δεν είναι 17,30, 15. Αλλά δέστε τι διαφορά έχει. Έχει τεράστια διαφορά. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Και γιατί θα έρθει ύστερα ο συνάδελφος, ο φαρμακοποιός ή η φαρμακευτική εταιρεία από τη Γερμανία και θα μου πει, ξέρεις κάτι, στις φαρμακοποθήκες, φέρε μου αυτό το 2,30, φέρε μου 50 κομμάτια, στο πούμε, και εγώ θα στα πληρώσω 10 ευρώ. Γιατί να τα δώσει η φαρμακοποθήκη, να μην τα δώσει στο Γερμανό και να τα δώσει στον Έλληνα, ο φαρμακοποθηκάριο, ο οποίος θα πληρώσει 1 ευρώ. Είναι καθαρά και νομίστικο το θέμα. Για να το αντιληφθούμε λοιπόν σωστά και να το καταλάβει ο τηλεθεατές, στην περίπτωση αυτή ζητάμε να ανέβουν οι τιμές μόνοι μας. Και όσο και αν ίσως στο μυαλό είναι κάποιον ακούγεται παράξενο, έτσι, είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. Θα σας εξηγήσω, γιατί είναι πιο συμφέρον. Να. Καταρχήν, θέλω να ξέρει ο κόσμος ένα πράγμα. Αντιβιωτικά πλέον δεν παράγουμε καινούργια. Ό,τι παράξαμε, παρήξαμε. Δεν παράγουμε πλέον. Τελειώσε αυτό. Αυτά που έχουμε, με αυτά θα μείνουμε. Τι γίνεται λοιπόν εδώ. Αυτή τη στιγμή, το αντιβιωτικό, ένα πολύ γνωστό αντιβιωτικό, αλλά δεν θα πάω στο αντιβιωτικό, θα πάω σε ένα άλλο προϊόν. Έχουμε ένα φάρμακο για τον προστάτη. Λοιπόν, το οποίο κάνει 2 ευρώ. Αν σταματήσει αυτό να έρχεται, που θα σταματήσει κάποια στιγμή να έρχεται, αντικαθιστάται από ένα καινούργιο μόριο φαρμακευτικό, όπως το λέμε στη γλώσσα μας, το οποίο κάνει 50 ευρώ. Στα 2 ευρώ λοιπόν, η συμμετοχή του ασθενή είναι 1 ευρώ. Μάλλον 1 ευρώ είναι το 1 ευρώ που πλέον λέμε του άτομου πλέον. Έτσι, άστο, αφήστε το αυτό. Σχεδόν τίποτα δεν πληρώνει. Σχεδόν τίποτα. Στα 50 θα πληρώσει το 25% του 50 είναι 12,5 ευρώ. 12,5 ευρώ. Αν το φάρμακο αυτό που κάνει 2 ευρώ εδώ πέρα το αυξήσουμε και το πάμε 10 ευρώ. Ναι. Ξέρετε πόσο θα πάει η συμμετοχή, 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ. Δεν είναι καλύτερα να πληρώνουμε 2,5 παρά 12,5. Σωστά. Δεν θα είχε μειωμένη, γιατί αναγκαστικά πάει ο γιατρός αυτό το φάρμακο. Τώρα κύριε Τσκανδυλάκη, ένα λεπτό. Εμείς τώρα εδώ μπακαλίστηκα. Όχι, μπακαλίστηκα χαλαρά. Σε μπακαλίστηκα όμως, ναι, σας αποδεικνύει ότι σημαίνει ότι εξοικονομούμε 10 ευρώ. Ακριβώς αυτό. Έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Συγγνώμη τώρα, αυτοί που κάθονται στις καρέκλες, αυτοί που είναι στα υπουργεία, αυτοί που είναι στις γραμματείες. Αυτή την μπακαλίστηκε. Αφήστε τα στοιχεία, θα τα στείλουμε μετά. Δηλαδή. Καταρχήν, προσέξτε, υπάρχει μια λυσίδα που ξεκινάει από το σημείο έρευνας. Παραγωγής του φαρμάκου, διακίνηση του φαρμάκου από τη χώρα μέχρι τη χώρα, η φαρμακοαποθήκη, η φαρμακοποιία, ο ασθενής. Όλη αυτή η αλυσίδα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και εδώ μέσα μπαίνει, παίζει πάρα πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Αυτό είναι η διαφορά μας. Μεγάλη. Ό,τι μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Μεγάλη αλήθεια, κύριε Τσκανδυλάκη. Μεγάλη. Πάντως έχουμε και μηνύσεις για την άρση της απαγόρευσης. Μα δεν μπορούσαμε. Δεν μας έμενε κάτι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή, ξέρετε, θέλω να προστατεύσουμε τον κόσμο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που θα χρειάζεται το φάρμακο. Σκεφτείτε τώρα ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο. Έτσι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή έλλειψη σε παιδικά αντιεπιληπτικά φάρμακα. Σκεφτείτε ένα γονιό ο οποίος έχει το παιδάκι του και μπορεί να κάνει μια επιληψία και δεν έχει το φάρμακο που είναι. Και υπάρχουν δύο σκευάσματα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Για σκεφτείτε το αυτό. Για έλατε στη θέση του. Είναι το ψήλο στον κόρφο του. Δεν είναι θέμα κέρδους, είναι θέμα προστασίας του πολίτη. Έτσι. Στο μεταξύ, άλλο μεγάλο πρόβλημα με την προστασία του πολίτη. Ακούμε διαρκώς για εμβολιασμούς. Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι. Εμείς αυτή τη στιγμή που είμαστε στο τέλος του Γενάρη, υπάρχει λόγος να έρθουμε στα φαρμακεία και να κάνουμε το αντιγρυπικό εμβόλιο? Υπάρχει. Υπάρχει ακόμα λόγος και μακάρι να έρθει ο κόσμος να το κάνει. Γιατί ξέρετε, αν αυτή τη στιγμή επικοινωνήσετε με το Πανεπιστημιακό ή με το Βενζέλιο, θα δείτε ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα με ιώσεις. Βέβαια και εγώ, ξέρω. Τεράστιο πρόβλημα. Καλό είναι. Και ακόμη και τώρα θα πετύχουμε. Μέχρι το Φλεβάρι, καλό είναι να μπορεί να το κάνουν. Εντάξει, το σωστό θα ήταν να γίνει μέχρι τέλη του Νοέμβρη. Ναι. Δεν το κάνανε. Γιατί δεν το κάνανε, μπορώ να πω δύο λόγους που σκέφτομαι. Για πείτε μας, είναι χαμηλά η εμβολιαστική κάλυψη. Πάρα πολύ χαμηλά. Εμείς περιμέναμε 4,5 εκατομμύρια φέτος και έχουμε φτάσει στα 2,950. Ναι. Από τους 4,5 εκατομμύρια έχουμε κάνει 2,900. Και να ξέρετε κάτι, 2,900 ήταν στις 4 του Δεκέμβρη που πήραμε την πρώτη τελευταία ενημέρωση. Να. Την τελευταία ενημέρωση που πήραμε είναι 2.950, 5-6 του Γενάρη. Yeah. Δηλαδή τίποτα. Συγγνώμη, έχουμε λίγο. Οι λόγοι κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, ο κόσμος έχει κουραστεί να κάνει εμβόλια. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος. Ο δεύτερος λόγος, και αυτός είναι πολύ σημαντικός, είναι ότι είχε ανέβει πάρα πολύ το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Βέβαια, με όλες τις βλακείς, συγγνώμη και όλες για την έκφραση που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Ξέρετε, έχει παίξει, τα μέσα δικτύωση έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Ναι, τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Έχουν παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω φίλου μου, οι οποίοι φίλοι μου και δεν είναι φίλοι μου τώρα, είναι πολλά χρόνια και μου λένε δεν το φάγανε φέτος. Διάβασα, μου είπαν, μου στείλανε μήνυμα. Εντάξει, ξέρετε τι γίνεται, όλα αυτά τα μέσα. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που θα μπει, θα δείξει ενδιαφέρον για ένα θέμα. Σε βορβαδίζουμε με καταιγισμό. Στο μεταξύ, τώρα διαβάζω ότι υπάρχει και μια αναστάτωση. Είστε λίγο σε κόντρα με τους γιατρούς για το αν θα πρέπει να γίνεται και εμβολιαστικά κέντρα σε εισαγωγικά για το COVID. Και βλέπω ότι υπάρχει και ένα τέλος. Θα πρέπει να πληρώνουμε για να κάνουμε αυτό το εμβόλιο. Να πω κάτι. Εδώ θέλω να διαχωρίσω τη θέση μου από τη θέση της διοίκησης του Πανελληνίου. Έτσι. Εγώ είμαι αντίθετος με το να γίνεται στα φαρμακεία ακόμα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι έχουν οριμάσει καταρχήν οι καιροί να το κάνουμε στο φαρμακείο. Ξέρετε ότι πηγαίνετε να κάνουμε το εμβόλιο για το COVID και μετά μας λέγανε 15 λεπτά θα μείνετε εδώ να περιμένετε γιατί πιστεύω να κάνει μια αλλεργία. Βέβαια, το θυμόμαστε. Στο φαρμακείο πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Έχουμε τις γνώσεις εμείς, έχουμε τις δυνατότητες εμείς να το κάνουμε. Ένα. Δεύτερον, οι δόσεις είναι πενταδοσικές. Πρέπει λοιπόν εμείς να έχουμε ραντεβού την ίδια μέσα σε 6 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Σε 6 ώρες να έχουμε 5 ραντεβού. Διαφορετικά θα πετάξουμε 1, 2, 3 και 4 δόσεις. Συμφέρει την πολιτεία αυτό το πράγμα, γιατί είναι ακριβό. Εμείς δεν αγοράζουμε προϊόν. Ναι. Εμείς δεν το αγοράζουμε. Σωστά. Τρίτον, φύλαξη. Έχουν όλα τα φαρμακεία τη δυνατότητα να το κάνουν. Γιατί χρειάζεται ειδικές συνθήκες. Μέχρι τώρα χρειαζόταν. Τώρα να αλλάξει κάτι, έχει αλλάξει κάτι, δεν το γνωρίζω. Τέταρτον. Τα εμβόλια είναι τα ίδια πάντως. Εννοείται. Τέταρτον, εκπαίδευση. Εκπαίδευση. Θέλει φοβερή εκπαίδευση το να κάνει ένα τέτοιο εμβόλιο. Και για θέμα αλλεργιών και για θέμα πώς θα το κάνει. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο ένα πέμπτο κατά τη γνώμη μου, θα το θυμηθώ. Και αυτό με το 5€. Αλλά αυτό είναι. Εντάξει, αυτό, θα αυτό, υπάρχει αυτό πραγματικά με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Έτσι γίνεται χειμώνα τώρα. Όχι, υπάρχει περίπτωση να μπορείτε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ζητάτε από τον κόσμο 5€ για να κάνει ένα εμβόλιο, θα έρθει κανείς να κάνει εμβόλιο. Όχι. Ένα αρνητικό λοιπόν είναι αυτό. Να, ήταν το πέμπτο που ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Το πέμπτο. Σκεφτείτε τώρα ότι ένα έρχεται να κάνει θέλει να κάνει το εμβόλιο. Δεν το κάνει τώρα. Αν δεν του πει να δώσει 5€, δεν θα το κάνει. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Απέναντι και χρόνια πελάτη ασθενή του φαρμακείου. 35 χρόνια από το φαρμακείο, μπορεί να έχει 35 χρόνια εκεί πέρα. Το θέμα δεν είναι ότι εγώ είμαι υποχρεωμένο να του κόψω την απόδειξη. Γιατί πρέπει να υπάρχει αντιστοιχεία του εμβολίου που έχω κάνει, είτε είναι αντιγρυπτικό αυτό, είτε είναι για τον κορονοϊό. Είμαι υποχρεωμένο να υπάρχει αντιστοιχεία. Έχω κάνει 5 για τον κορονοϊό, 5 αποδείξει στο συγκεκριμένο κωδικό ότι έχω χτυπήσει το αυτό. Και θα πρέπει να πληρώσω. Τώρα, αν δεν θέλω να του πάρω, μια άλλη ιστορία. Αλλά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα. Έτσι δεν είναι. Και επίσης, ο εθνικός εμβολιασμός, ο υποχρεωτικός εθνικός εμβολιασμός είναι δωρεάν. Δεν θα το καταργήσουμε κι αυτό τώρα. Γιατί αρχίζουμε και ξυλώνουμε την κάλτσα και σιγά σιγά θα τα πληρώνουμε τα πάντα. Πραγματικά. Έχουμε αρχίσει πια να είμαστε. Δεν τρελαθούμε τώρα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Μάλιστα. Κύριε Τσικαντελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, ένα λεπτό. Μην μου τον χαιρετήσει ένα λεπτό. Γιατί ο ερχόμενος τον είδα λίγο ταλαιπωρημένο. Παίξατε μπάλαχτε. Εντάξει, κρύωσα λίγο. Παίξατε μπαλίτσα. Έπαιξα. Ωραία. Και από την παλίτσα που παίξατε, συγκεντρώσατε ένα ποσό. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό. Θα κάνουμε κάτι, αλλά δεν ήθελα να το ανακοινώσω. Αυτό θέλετε να το πούμε. Εντάξει, τότε αν δεν θέλετε να το ανακοινώσετε, θα το κρατήσουμε. Θα το δώσουμε. Ναι. Κάποια χρήματα η ομάδα των υγειονομικών θα το δώσει. Ωραία, η ομάδα των υγειονομικών. Των υγειονομικών του Ηρακλείου, Κάντια 91. Κάντια 91. Στέκεται και αυτή στο πλευρό του ποδοσφαιριστή. Ναι, έχουμε κάνει κάνουμε κάθε χρόνο καταρχήν ένα τουρνουά στη μνήμη του Βουρβαχάκη και του Κελαράκη. Έτσι πάρα πολλά χρόνια το κάνουμε τώρα από την πρώτη στιγμή που έγινε. Το ατυχές αυτό γεγονόν, ο φίλος μου, εμένα ήταν και προσωπικό μου φίλος, πάση περιπτώσει. Όλων μας ο κύριος Βουρβαχάκης. Έτσι, σε όλο τον κόσμο ήταν και τα δύο παιδιά ήταν καταπληκτικά. Και φέτος δεν το έχουμε κάνει ακόμα, θα το κάνουμε. Ωραία. Οπότε, ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε. Ωραία. Και μιλάμε βεβαίως για τον ποδοσφαιριστή του Ποσειδώνα, τον Μανώλη τον Λαμπάκη. Ναι, σήμερα έμαθα το όνομά του, αλλά το είχαμε διαβάσει χθες στην εφημερίδα και το απόφασα μέχρι το βράδυ να το κάνουμε. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας έφερε σε δύσκολη θέση που ανακοίνωσα πριν το πείτε, αλλά το δέσμευσα μόλις. Δεν πειράζει. Θα το κάνουμε παντού. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.